το 47, ήμουν εγώ στο δημοτικό. Αυτό το θυμάμαι, τώρα σε ποια τάξη ήμουνα, το θυμάμαι πάντως ότι πηγαίναμε και εγώ μικρά, ήταν κόσμος σε αυτό το κοζινάκι μέσα. Αυτά θυμάμαι, το πανηγύρι που γινότανε εδώ και μετά είχαν στα καφενεία, ερχόταν πολλοί κόσμος και με χορό, με πάρα πολύ κόσμο ήταν. Αυτά μέσα στο νου μου τώρα, τι ηλικία είχα, δεν θυμάμαι. Εκεί, του δημοτικού ήμουνα. Το Κοχύλου τότε είχε τριπλάσιο κόσμο, είχε 4 αυτά, πώς τα λένε, παντοπολία, να το πω έτσι. Είχε φούρνο, με παραδοσιακό φούρνο, καφενεία. Εγώ έζησα 3-4. Δεν θυμάμαι εδώ που είχαν πρώτα. Και γινότανε χωρί, 2 χωρί. Δύο γινότανε χωρί, θυμάμαι τότε που. Ναι, σαν μικρή το θυμάμαι. Και από όλα τα χωριά, πολλοί κόσμος ερχότανε. Η νονά μου λέγεται Ελένη Κρητικού. Μια μέρα ήταν στην κουζίνα της και χτυπάει του κήπου το πορτάκι, ανοίγει και βλέπει ένα γεροντάκι να κάθεται στο κατόφλι, ως ζητιάνος. Λέει, τι θες εσύ εδώ? Λέει, θέλω να μου δώσεις αμύγδαλα. Λέει, δεν έχω. Εγώ, λέει, ξέρω τι έχεις. Τα έχεις, λέει, εκεί απάνω. Η εγγράφη εκεί απάνω είχε και έβανε πράγματα. Και πράγματι είχε τα αμυγδαλάκια, του έδωσε. Για μια στιγμή, λέει, να φωνάξω και στον άντρα μου να ανέβει απάνω, να τον δείτε. Μέχρι να πάει να φωνάξει στον άντρα της να ανέβει, έφυγε ο Ζητιάνος. Ο Ζητιάνος πήγε. Μετά ξαναπήγε πολλές φορές. Μετά ήταν το κάθισμα αυτό, το καρεγλάκι που έμπαινε. Γιατί της έλεγε να πάει να κάνει εκκλησία στα Ηλίσια. Λέει, δεν ξέρω εγώ να πάω, είπε στον Άγιο. Λέει, θα σε οδηγήσω εγώ. Την καθοδηγήσει. Έδωσε γραφτά όλες τις οδό, τον τάδε, τον βασιλέα να πάει να βρει, να πάει να γίνει η εκκλησία αυτή. Πήγε, λέει, στο παλάτι και πέρασε αόρατη. Και την πήγε μέσα στο σαλόνι εκεί τι ήταν και πήγε κάποιος και της λέει, πού βρέθηκες εσύ εδώ, πώς μπήκες? Λέει, από την πόρτα. Δεν την είχε σταματήσει κανένας. Αυτό μου τα διηγείται ο Γιώργος εκεί. Ναι, πήρε λεπτά από το παλάτι. Έτσι τουλάχιστον λένε, το ξέρουνε όλοι αυτό ήτανε. Στην εκκλησία πηγαίναμε, κάναμε άρτο εκεί, στα Ηλίσια. Κόβαμε την πίτα και την πρώτη φορά που πήγαμε τους διηγηθήκαμε εκεί στους παπάδες ότι όντως η εκκλησία αυτή είναι από την Άνδρο, από το χωριό Κοχύλου που είδε η κυρία αυτή και τότε μάθανε την ιστορία. Γύρισε εδώ στο χωριό, λέγανε άλλοι πολλά πράγματα για δάφτινα, ότι θέλει να εκμεταλλευτεί γιατί δεν είχε παιδιά και τη συγκουφαντούσαν να πούμε ότι θέλει να ζεις με αυτά που θα πηγαίνει στον Άγιο. Ο πατέρας μου ήταν παπάς εδώ στην ενορία του Αγίου Γεωργίου. Ήταν παραμονή του Αγίου Χαραλάμπου. Εκεί, να πούμε, που έκανε τον Ισπερινό και τελείωσε, του λέει η κυρία Ελένη, παπά μου, ο Άγιος Χαράλαμπος είναι δίπλα σου. Ο πατέρας μου βέβαια γύρισε από εδώ, γύρισε από εκεί, δεν έβλεπε τίποτα. Και το ξαναλέει, παπά μου, ο Άγιος Χαράλαμπος είναι δίπλα σου. 2 φορές του το είπε. Που εγώ μια φορά πήγαινα κάτω στο Κόρθι με το σύζυγό μου, τότε ήταν πεζόδρομος και πηγαίναμε με τα ζώα και τα με τα πόδια. Ήμουνα πάνω στο ζώο εγώ καθιστή και ο σύζυγός μου τα ίδια. Εδώ στο λαιμό είχα κρεμασμένο, το είχε βάλει η πεθερά μου τον καιρό που έφτιαξα το γάμο μου, το έβαλε η πεθερά μου στο λαιμό και το είχα κρεμασμένο, δεν το έβγανα ποτέ.
Τώρα αυτή τη μέρα πώς έφυγε από πάνω μου και πήγε σε ένα τείχο απέναντι, δεν ξέρω. Αυτό το έχασα. Όταν ήταν ο σύζυγός μου εδώ, σκόταν στην εκκλησία και έψελνε. Πήγαινε από βραδιά στη μνήμη του και έπαιρνε τον Άγιο από το σπίτι αυτό και την έφερνε εδώ. Έρχεται και μου λέει, αυτό που έχασες είναι πάνω στην εικόνα, τον Άγιο. Πηγαίνω, βλέπω την νονά μου, τη ρωτάω, ποιος το έφερε νονά, λέει, δεν σου λέω. Μα θέλω να μου πεις, να ξέρω. Δεν θα σου πω. Από εδώ την είχα, από εκεί την κατάφερα. Μου είπε ποιος το έδωσε, ήταν μια κυρία εδώ και έψελνε. Έρχομαι, βρίσκουμε την κυρία αυτή και της λέω, πού το βρήκες αυτό. Λέει, το βρήκα, ανέβαινε από το γυαλό απάνω και το βρήκα κουμπισμένο στον τοίχο. Αλλά είπα, λέει, στο χωριό μερικές μέρες, το κράτησα και ρώτησα μήπως είναι κανενός να το έδινα. Αλλά ένα βράδυ στον ύπνο μου βλέπω τον Άγιο και μου λέει ότι αυτό που βρήκες θα το φέρεις σε μένα. Και τ' άφησε στον Άγιο και έμενε. Μέχρι τώρα όταν θα έρθει άνθρωπος θα το δείξω. Έρχονταν πολλοί κόσμος, πάρα πολλοί. Παίρνανε την εικόνα από τη κυρία Ελένη στο σπίτι, από βραδείς, τη φέρνανε εδώ, στον Άγιο Γεώργιο, γινότανε ο Ισπερινός. Ο κόσμος, από ό,τι μου έχουν πει και εγώ τώρα σαν μικρή, το θυμάμαι, ήτανε, να πω, από το καφενείο του Μπάρμπα Χατζή, που λέγεται, μέχρι εδώ, να το πω έτσι, η μεγάλη. Ήταν, ναι, η προσέλευση ήταν μεγάλη. Την άλλη μέρα η λειτουργία και πάλι την ξαναπέρνανε, όλος ο κόσμος ακολουθία και την πηγαίνανε στο σπιτάκι εκεί. Και ήταν μεγάλο προσκύνημα το σπιτάκι, ερχόταν από πολλά χωριά και προσκυνούσανε. Ως Βουνιώτες, Γεννησιώτες, πάντα, ναι, Ζανετή, Γεννησιώτες, ναι, από όλη την περιφέρεια, ναι. Κάτω το κόλπο. Και ακόμη έρχονται, έρχονται και ακόμη. Παραγιατικό πανηγύρ, με χορό, με βιολιά, με. Έρχονταν και ο πάτερ Ψαριανός, η οικογένειά του, είναι χρόνια. Αλλά έκτοτε έφυγε η κυρία Ελένη, πήρανε το σπίτι τα νύψια της, το πουλήσανε και την εικόνα την έφερανε εδώ μετά. Και έτσι έπαψε να γίνεται αυτό το ωραίο πανηγύρι που γινόταν. Και τώρα όμως το πανηγύρι μας νομίζω ότι είναι καλό, έτσι. Προσπαθούμε τώρα αυτοί οι λίγοι που έχουμε μείνει εδώ να φέρουμε κόσμο, αλλά είναι άδεια το χωριό μας. Το βραδίστο μόνο πιο καλά. Έλα και κάτι. Ναι. Πάρε, Ελένη. Ελληνούλα και του χρόνου, ό,τι επιθυμείτε. Καλά, εμείς. Δεν είναι γραμμέλες.